Περίπολος. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί στο Ιόνιον FM. Είναι 3η 6 Ιουλίου του 2021. Έχετε και την σημερινή μου καλημέρα. Δηλαδή, αν πέσουν οι θερμοκρασίες, τι θα γίνει με αυτό το ζουζουνοϊό? Αλλά μάλλον επειδή δεν επέτρεψε η Μέρκελ να ανοίξει ο τουρισμός στο προτεκτοράτο, σκέφτηκαν να μην περιμένουν το Σεπτέμβριο. Αγαπητοί μου φίλοι, μετά την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και την Επιτροπή Εμβολιασμών, μια νέα κυβερνητική επιτροπή έκανε την εμφάνισή της στη ζωή μας. Είναι η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, που μας την ανέφεραν μία μέρα έτσι στο απότομο. Η δουλειά της είναι να αποφασίζει κατά πόσο είναι ηθικές οι κυρώσεις που επιβάλλει η κυβέρνηση στους ανεμβολίαστους ή γενικά στους πολίτες λόγω της λεγόμενης πανδημίας. Στο θέμα της συγκρότησης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, οι κυβερνώντες ακολούθησαν το ίδιο σύστημα που ακολούθησαν και με τις επιτροπές των ειδικών. Πριν από λίγες εβδομάδες, με νόμο αναμόρφωσαν τη σύνθεση της Επιτροπής που υπάγεται πλέον στον Πρωθυπουργό και περιόρισαν τις ιδιότητες των μελών της. Για πρώτη φορά δεν συμμετέχει σε αυτή όχι απλώς εκπρόσωπος της Εκκλησίας όπως στις παλαιότερες επιτροπές, αλλά ούτε καν θεολόγος. Η άποψη προφανώς των κυβερνητικών εγκεφάλων είναι ότι η βιοηθική είναι υπόθεση τεχνοκρατών και ορθολογιστών. Κάθε άλλη προσέγγιση προφανώς είναι απαρχαιωμένη. Πάντως η Εκκλησία, τα λοιπά δόγματα και οι θεολογικές σχολές σιώπησαν εκοφαντικά, όπως άλλωστε έκαναν όλη την περίοδο την προηγούμενη, την λεγόμενη πανδημική. Και ως εκ του θαύματος η Επιτροπή αυτή βεβαίως τα έχει βρει όλα ηθικά. Την απαγόρευση εισόδου στην εστίαση, τους εμβολιασμούς, με απειλές κυρώσεων στο δημόσιο, μα όλα. Μάλιστα στις 20 ερωτοαπαντήσεις της κυβέρνησης που λέγαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή μας, η κυβέρνηση περήφανα είχε δηλώσει, αν θυμόσαστε, πως για την διαμόρφωση των νέων κυρώσεων που τελειώνουν την κοινωνική ζωή των πολιτών, εμβολιασμένων αλλά και ανεμβολίαστων, η κυβέρνηση συνεργάστηκε με την Επιτροπή Βιοηθικής και την Επιτροπή των Ειδικών Λοιμοξιολόγων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως όλες οι αυταρχικές κυβερνήσεις, προσπαθεί να ντύσει με ανεξάρτητο μανδύα τις αυταρχικές της αποφάσεις, βάζοντας μπροστά επιτροπές μαριονέτες, η μαριονέτα της μαριονέτας δηλαδή, λες και απευθύνεται σε ηθαγενείς που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Είναι όπως όταν ο Κιμ Γιονγκούν συμβουλεύεται, παραδείγματος χάρη, το ειδικό νομοθετικό συμβούλιο της Βόρειας Κορέας για να αποφασίσει αν θα περάσει κάποιο νόμο. Μα ακριβώς έτσι λέμε. Το κόλπο που έχει ανακαλύψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχουν χρησιμοποιήσει μόνο τα πιο σκοτεινά καθεστώτα στην παγκόσμια ιστορία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για κάποιους πλέον καθεστώς Μητσοτάκη, έχει δημιουργήσει με τις κυρώσεις εναντίον των ανεμβολίαστων, δηλαδή εναντίον της συντριπτικής πλειοψηφίας των νέων Ελλήνων, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ φτώχειας και καταπίεσης. Αυτό το φθινόπωρο ετοιμάζεται μαζική φυγή, ειδικότερα των νέων Ελλήνων, προς το εξωτερικό, όπου θα γίνουν ουσιαστικά υγειονομικοί πρόσφυγες, καθώς δυστυχώς η κατεύθυνση που οδηγεί την Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το Μάρτιο του 2020 με πρόσχημα τον κορονοϊό είναι αυτή της Βενεζουέλας ή της Βόρειας Κορέας, δηλαδή μια πανφτωχή χώρα όπου επικρατεί ο αυταρχισμός και η ανελευθερία. Μετά τις 15 Ιουλίου οι νέοι Έλληνες θα ανακαλύψουν ότι εκτός από φτωχοί και άνεργοι, λίγους μήνες μετά τα σαρωτικά lockdown, οι δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ούτε να πιεις καφέ δεν θα μπορείς πλέον. Αλήθεια, γιατί κάποιος άνθρωπος να μείνει σε αυτή τη χώρα? Για να μην έχει να φάει ενώ οι μέτεροι του Μαξίμου να πλουτίζουν? Για να τον εκβιάζουν κάθε τρεις και λίγο οι λοιμοξιολόγοι και οι τυχάρπαστοι άεργοι διορισμένοι της κυβέρνησης? Για να του κλείνουν το μαγαζί ή την εργασία του με το έτσι θέλω και μετά να τον απειλούν και από πάνω? Η μία αντίδραση των Ελλήνων, αγαπητοί μου φίλοι, και ειδικά των νέων, σημαίνει πως η πιο ειρηνική κίνηση που έχουν να κάνουν είναι να φύγουν από αυτή την κόλαση. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει διέξοδος που να μπορεί να στηριχθεί σε μία πολιτική λύση.
γιατί στο Προτεκτοράτο Ελλάς δεν υπάρχει αντίσταση από καμία αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας για κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα. Ο Έλληνας πολίτης δεν έχει να περιμένει τίποτα από τις γκετοποιημένες ελληνικές εκλογές, στις οποίες τα συμμετέχοντα κόμματα δεν απευθύνονται στους ψηφοφόρους τους, αλλά στους κατακτητές, προσπαθώντας να δείξουν πως αυτοί θα είναι οι καλύτεροι στο να κοροϊδεύουν το λαό χωρίς να τους παίρνει χαμπάρι. Αυτό είναι το μοναδικό προσόν ενός σύγχρονου Τσολάκογλου. Δεν υπάρχει ούτε αέρας πια σε αυτή τη χώρα, δεν μπορείς καν να αναπνεύσεις. Το περιβάλλον του πλανήτη Άρη οχριά μπροστά σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες την τελευταία δεκαετία, με αποκορύφωμα τα δύο τελευταία χρόνια, η χαριστική βολή είναι αυτή, όπου το δόγμα του Σοκ και το 1984 του Όργουελ φαντάζουν αστειότητες. Τα ξεπέρασε όλα η κοινοβουλευτική χούντα των ασπόνδυλων και της απάτριδος οικονομικής ελίτ. Κρίνετε ή να κριθείτε. Σχολιασμός της επικαιρότητας από τον Προκόπη Μπίχτα για την πρωινή Περίπολο. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ευχαριστώντας και τους φίλους μας που τους βλέπουμε στο διαδίκτυο από την εφαρμογή μας, οι οποίοι, η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται ευχάριστα. Έλληνες από όλο τον κόσμο μαζί μας. Να καλημερίσουμε τον Προκόπη. Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει πράγματα σήμερα από ό,τι διαισθάνομαι. Ναι, θα ήθελα πριν αρχίσουμε, πριν μπούμε δηλαδή στα κυρίως θέματα, να κάνω μια διευκρίνηση. Επειδή υπήρξα ο τακουστής μιας συζήτησης χθες κάπου εδώ κοντά στο σπίτι σε ένα καφέ, και κάποιοι άνθρωποι συζητούσαν για το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα εμβόλια. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι το ψήφισμα αυτό στο άρθρο 7 παράγραφος 3 λέει ότι τα κράτη διασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολισμός δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά και ότι κανείς δεν υπόκειται σε πολιτική, κοινωνική ή άλλη πίεση να εμβολιαστεί, αν δεν το επιθυμεί. Ναι, ναι. Ενώ εδώ, όπως ζούμε όλοι, έχουμε γίνει αποδέκτες μιας τρομακτικής τρομολαγνίας και εμβολιολαγνίας από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι το έχει, όχι νομίζω, το είχαμε πει και τις προάλλες, το έχει υπογράψει ο Μητσοτάκης αυτό το οποίο ανέφερες. Έχει υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είχε ψηφιστεί από την κυρία Μπακογιάννη, τον Γιώργο τον Παπανδρέου και τον Κατρούγκαλο του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Τον Κατρούγκαλο του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Τον Κατρούγκαλο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο είναι. Ναι, τον Κατρούγκαλο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή μιλάει όχι μόνο για την μη υποχρεωτικότητα, αλλά και να μην ασκείται καμία πίεση πολιτική, κοινωνική ή άλλη. Και μα, γίνουμε ζούγκλα. Όπως ας πούμε οι εκβιασμοί των εργοδοτών, οι οποίοι έχουν πάρει τη μορφή, τείνουν να πάρουν τη μορφή χυμάρου. Θεωρώ, Προκόπη, ότι ο λόγος που γίνονται όλα αυτά είναι για να διχαστεί ο κόσμος για άλλους λόγους. Ίσως εθνικούς. Αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι παίζεται. Και δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό παίζεται. Υπάρχουν και άλλα όμως εκτός από αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Αρχίζει την Κυριακή, άρχισε στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κυριακή στις 12 η ώρα, δικάζουν εκεί και Κυριακές, ειδικά το Ανώτατο Δικαστήριο. Άρχισε η δίκη, η λεγόμενη δίκη της Νιλεμβέργης 2. Ναι, με το Γερμανό, αυτό που. Με το δικηγόρο το Γερμανό, λες αυτή τη λες την περίπτωση. Ναι. Όπου 1000 δικηγόροι με επικεφαλής τον Γερμανό Ράινερ Φίλμιχ τον είχαμε μνημονεύσει. Ναι, βεβαίως. Μαζί με πάνω από 10.000 εμπειρογνώμονες της ιατρικής κατηγορούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον CDC,
είναι ο ΕΟΔΗ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, 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 ναι. Και το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και αυτός ο δικηγόρος, για πες μας, έχει κερδίσει αρκετές δίκες έτσι, τέτοιου βεληνικούς στο παρελθόν. Ναι, οι πιο γνωστές δίκες που κέρδισε ήταν κατά της Deutsche Bank, που την έβαλε και πλήρωσε 150 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, αν θυμάμαι καλά το ποσό, και της Volkswagen. Ναι. Α, ναι, ναι. Ναι, τότε που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγάλος θόρυβος. Σωστά. Και με αυτές τις δύο κυρίως έγινε γνωστός. Ναι. Στη δίκη αυτή οι ενάγοντες θα καταρρύψουν το πρώτο όπλο που χρησιμοποιήθηκε παγκοσμίως για καταγραφή ψευδών κρουσμάτων και θανάτων, αλλά και των μέτρων που ακολούθησαν, όπως τα γενικά lockdown στις οικονομίες και τις κοινωνίες. Αυτό το πρώτο όπλο είναι τα PCR tests. Αυτά τα οποία μετρούσαν λαθασμένα τον ιό, στους 35 κύκλους στην Ελλάδα και αλλού στους 45 κύκλους, όταν ο ίδιος ο ΕΟΔΗ των Ηνωμένων Πολιτειών παραδέχεται ότι καμιά μέτρηση άνω των 28 κύκλων δεν είναι αποδεκτή ως έγκυρη. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από τα ψευδή τεστ και τα πλαστά πιστοποιητικών θανάτων, όπως και το δικαστήριο της Λισαβόνας αποφάσισε πριν λίγες μέρες, θα αποδείξουν ότι το πειραματικό εμβόλιο παραβιάζει το άρθρο 32 της Σύμβασης της Γενέβης. Mm-hmm. Γενέβη 4, το 1949. Ναι. Το οποίο είναι σχετικό με πειράματα που δεν απαιτούνται για την ιατρική περίθαλψη ενός προστατευόμενου ατόμου. Δεν μπορείς δηλαδή να πειραματιστείς, να κάνεις ένα πειραματικό, να δώσεις ένα πειραματικό φάρμακο για να περιθάλψεις ένα άτομο προστατευόμενο. Ναι. Επίσης, στη δικογραφία αναλύεται πολύ καλά, ότι το πειραματικό γενετικό εμβόλιο παραβιάζει και τους 12 κώδικες, τα 12 άρθρα της κώδικας, του κώδικα της Συνεμβέργης, που η παραβίασή τους επιφέρει τη θανατική ποινή. Μάλιστα. Μάλιστα. Το έλεγα εγώ ότι από κάπου έξω θα αρχίσει κάτι. Ναι. Το έλεγα. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και κάθε Ανώτατο Δικαστηρίου, είναι υποχρεωτική, πια μπαίνει στο διεθνές δίκαιο και είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες. Ναι. Άκουσα δύο βίντεο σχετικά, τα οποία φυσικά μεταδόθηκαν από κάποια μικρότερα κανάλια, όπου στο ένα μιλούσε ο ίδιος ο Φούλμιχ, ο οποίος είπε το εξής χαρακτηριστικό. Δεν είναι, λέει, ο σκοπός τους η δημόσια υγεία. Ο σκοπός τους είναι να μας πάρουν ό,τι έχουμε, έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι από αυτούς. Μάλιστα. Και αν, λέει, πριν ένα χρόνο κάποιος μου έλεγε κάτι τέτοιο, θα γελούσα. Αλλά τώρα, λέει, δεν γελάω καθόλου. Βέβαια. Αυτή είναι η κατάσταση, ακριβώς όπως το λέει. Ναι. Έτσι είναι. Πάντως, είναι μέσω του τεχνάσματος, του δόγματος, του σοκ έχουν γίνει όλα, έτσι, αυτά. Θεωρώ ότι είναι πολύ χοντροκομμένα, αλλά γίνονται έτσι με τέτοια ταχύτητα και έχουν και μια δυναμική όλων των μέσων ενημέρωσης, των μεγάλων μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, τα οποία παίζουν αυτό το παιχνίδι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έτσι, που δημιουργούν αυτή τη δυναμική και ο κόσμος τα έχει χαμένα. Σου λέει, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να είσαι πάρα πολύ έτσι πονηρεμένος, στα μάτια σου 114 αντάχεις και να παρατηρήσεις για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι είναι, και υπάρχει μια αρχή της προπαγάνδας η οποία λέει ότι όταν διαστρεβλώνεις την αντίληψη της πραγματικότητας, δηλαδή του να λες τα θύματα ότι η πραγματικότητα που βλέπουν δεν είναι αληθινή και είναι μια άλλη πραγματικότητα, ναι, ναι, όπως στην περίπτωσή μας, όταν υπάρχει μια φυσική πανδημία, οι άνθρωποι παρατηρούν ορισμένα φαινόμενα και μετά αρχίζουν να μιλάνε για αυτά. Εδώ ήταν το αντίθετο. Υπήρχε μια φυσιολογική ζωή. Σωστά, ναι, ναι. Και αν δεν και σου λέγανε έτσι, ναι, ναι. Αν δεν είχαν πει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι... Δεν θα είχε πάρει χαμπάρι κανένας κάτι, να πούμε, ναι. Ναι. Και το ονόμασαν και πανδημία, βέβαια. Ναι. Υπάρχει τεχνική του διαρκούς βομβαρδισμού του θύματος με συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες είναι ψεύτικες, αλλά αν επαναληφθεί χιλιάδες φορές γίνεται αλήθεια. Μάλλον
Ναι, σαφές. Είναι πιστευτό, σαν ναι, αλήθεια. Ναι. Ακόμα και οι άνθρωποι που καθοδηγούνται, που έχουν μια λογική, έχουν αμυντικά στη θέση τους. Αφού καθοδηγούνται από αυτά τα πράγματα σε καθημερινή βάση, ακόμα και αυτοί αρχίζουν να μιλούν. Ναι, αρχίζουν, λέει, τι γίνεται εδώ, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, και λέει, προσπαθούν να βρουν αντισώματα. Μήπως τελικά υπάρχει. Ναι, 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 σαφές αυτό, σαφές. Μα δεν μπορεί να έχουν όλοι αυτοί άδικο. Ναι. Έτσι λοιπόν αυτό έχει συμβεί τώρα. Παρόλα αυτά, παρόλη αυτή την τρομακτική πίεση, παρόλες τους εκβιασμούς ηθικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, εκβιασμούς από πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος, όπως κάποιοι εργοδότες που απειλούν, όποιος δεν κάνει εμβόλιο θα απολυθεί και άλλα τέτοια, που είναι πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά, με όλα αυτά μαζί, με όλη αυτή την δρομολαγνία, με όλη αυτή την προπαγάνδα του φόβου, έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με την καθημερινή, περίπου 45% άνθρωποι. Ναι, 45%. Ναι, 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 ναι. Έχω κάποιους προσωπικούς λόγους να πιστεύω ότι είναι πολύ λιγότεροι. Ναι. Σωστά. Εξάλλου ναι, η καθημερινή το γράφει. Αυτό είναι ο λόγος. Σου λέει, εντάξει τώρα, τι να πούμε, πόσο να το μικρύνουμε. Θα το λέγε παραπάνω, αλλά ήταν πολύ χαμηλότερο το ποσοστό, οπότε έβαλε αυτόν τον αριθμό. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά ακόμα και αν αυτό είναι αλήθεια, με όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και πάλι η προπαγάνδα του φόβου όσον αφορά και οι απειλές για να υλοποιηθεί το σχέδιο του εμβολιασμού, έχει αποτύχει. Και έχει αποτύχει, και αυτή η αποτυχία έχει δημιουργήσει πανικό στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον Πρωθυπουργό, όπως φαίνεται, ο οποίος δεν δέχεται και πολλές αντιρρήσεις, δηλαδή αν η πραγματικότητα διαφωνεί με αυτόν θα πρέπει να αλλάξει την πραγματικότητα, πάση θυσία. Κοίταξε, ναι, Προκόπη, θεωρώ ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα και δεν γίνεται τυχαία, δεν γίνεται γιατί η Ελλάδα είναι μια ψωροκόστανα και γιατί όλα αυτά, ή γιατί ας πούμε είμαστε κράτος φόρου υποτελές. Δεν είναι αυτοί οι λόγοι αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά είναι άλλοι λόγοι. Ναι, γιατί είμαστε κατακτημένοι στους Γερμανούς γενικότερα και γιατί θα πρέπει να περάσουν συγκεκριμένα πράγματα που τα έχουν κανονίσει εκ των προτέρων. Δηλαδή, όσον αφορά το Αιγαίο ουσιαστικά, και δεν ξέρω και τι άλλο θα μας ξημερώσει, γιατί η Τουρκία από την άλλη μεριά δεν είναι υποχωρητική. Όμως τα βλέπει ότι ο άλλος υποχωρεί, αυτοί θέλουν και άλλα. Ναι, ναι, οπότε ναι, δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι. Ναι, έτσι είναι όπως το λες. Να λάβουμε και υπόψη μας έτσι, περισσότερο σαν στοιχείο πληροφόρησης ή σαν στοιχείο κωμικό, αν θέλεις, μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία. Οι αντιδράσεις του Πρωθυπουργού, που επιτείνει την πίεση, πώς το λένε, αυξάνει την πίεση στον κόσμο, καινούργια μέτρα, αυταρχισμός, απειλές, εκφοβισμοί, προβοκάτσιες, κάτι γελοί άνθρωποι. Άκουγα μια συνέντευξη που κάποια δημοσιογράφος των παραπολιτικών έλεγε στον Δημήτρη τον Κούβελα, ο οποίος έχει μια παγκόσμια φήμη, δεν είναι τυχαίος, και του έλεγε, αυτή είναι η άποψή σας, έτσι λέτε εσείς. Έτσι λες εσύ. Από εσύ το Europost λες, από το Europost, μια συντάκτρια ήταν αυτή, ε? Όχι. Από τα παραπολιτικά. Α, μάλιστα. Ναι. Καλούνα και έλεγε, ας πούμε, στο Κούβελα, έτσι λες εσύ. Ναι, έτσι δεν το είδα εσύ. Αυτό, δεν το είδα. Λοιπόν, ναι, βλέπεις διάφορα στο YouTube. Φτάνουν σε τέτοιο, έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο γελοιότητας. Πάντως, αυτά που λέμε τώρα για το Μητσοτάκη και γιατί τα κάνει αυτά, πρέπει να στιγματίσουμε, και το έκανα και νωρίτερα, την απόλυτη σιωπή ουσιαστικά περί άλλων τυρβάζει, πετάει την μπάλα στην εξέδρα η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ. Έτσι, αν δεις τις δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, την μπάλα πετάει την συνέχεια. Δεν μιλάει για την ουσία, μιλάει για άλλα θέματα. Ότι εντάξει, απλά ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί, κάνει λάθη, άρα αυτός είναι πιο ικανός, θέλει να πει, να κάνει αυτός λιγότερα λάθη στην εφαρμογή. Όχι, στην ουσία δεν έχει μπει κανένα ακόμα. Έτσι είναι, και μάλιστα χθες σε ανακοίνωση του ΚΚΕ και του ΚΙΝΑΛ, όχι κοινή. Ναι. Το κάθε κόμμα τη δική του. Συμπτώσεις. Ναι. Ασκείται πολύ αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, η οποία
καθυστερεί τους εμβολιασμούς. Έχουν πέσει οι ρυθμοί. Η και κοινά μαζί με όλους τους άλλους θέλουν να αυξηθούν οι ρυθμοί των εμβολιασμών. Δηλαδή αυτός ο καημένος ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, εκτός από την πίεση από τους Γερμανούς, εκτός από τη, και εκτός από την πίεση και της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, έχει όμως και ένα δικό του πρόβλημα, δηλαδή θέλει να εφαρμόσει τη μεγάλη επανεκκίνηση. Δεν και καλά οπωσδήποτε. Ναι. Γι' αυτό είχε και το βιβλίο εκεί του, πες τον, πώς το λένε. Γι' αυτό είχε και το βιβλίο του δόκτωρος Σβάμπ. Ναι, Σβάμπ, ναι. The Great Reset. Ναι, είναι δηλαδή το κωμικό στοιχείο. Όχι, το είχε, το επεδείκνυε. Ναι, το είχε πρώτη φάση. Το επεδείκνυε όταν το έπαιρνα συνέντευξη. Είναι κάτι σαν τις μάσκες που φοράνε όταν βγαίνει ο φακός. Όταν σβήνει ο φακός, τις βγάζουν τις μάσκες. Ναι. Και μάλιστα στην αγγλική έκδοση. Γιατί ακόμα δεν είχε κυκλοφορήσει στην ελληνική. Τώρα κυκλοφόρησε. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά τα ωραία, όπως είπες και εσύ, που τα εκμεταλλεύονται για να περάσουν στα ψηλά ορισμένα σημαντικότατα γεγονότα, βλέπουμε τον κύριο Δένδια, τον επαναστάτη. Το ξεχνάμε. Ναι, ναι, στην Τουρκία. Ναι. Όχι, όχι, πέρα από αυτό. Πήγε στο Κίεβο ο άνθρωπος. Α, γι' αυτό τον λες επαναστάτη. Ναι, επειδή είναι σε αντίθεση με τη γραμμή της κυβέρνησης, ρε παιδί μου. Ναι, 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 εντάξει, το όπιασα αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι είχε κάνει τον ήρωα στην Τζαβούσογλου. Εκεί τότε πήρε τους πόντους του. Ναι, τότε. Έτσι. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Ουκρανό ομολογό του στο Κίεβο. Και τα έκανε ρόιδο από χθες. Ναι, και έλεγε ανάμεσα σε όλα τα άλλα για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων, ειλικρινή για όλες αυτές τις σάλτσες, ότι θα πρέπει η Ουκρανία να προσιλωθεί αυστηρά στο διεθνές δίκαιο. Και αφού είπε όλα αυτά τα ωραία, δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας κτλ. Και την ένταξη στο και ΝΑΤΟ. Την ένταξη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και, στο ΝΑΤΟ, και στον ΟΑΣΕ. Διότι η Ελλάδα, είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, μπορεί να γίνει ο ιδανικός σύμμαχος και βοηθός της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία. Πολύ μεγάλη δρασκελιά έχει ο κύριος. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Δένδιας τώρα. Η κυβέρνηση δηλαδή, το πολιτικό σύστημα με αυτό το τμήμα του συνασπισμού εξουσίας που τους υποστηρίζει, να σπάσει κάθε σχέση που έχει απομείνει με τη Ρωσία. Τα έκανε σαλάτα και με τη Σερβία ο κύριος Δένδιας, και πήγε η Σερβία και άνοιξε, νομίζω, στη Βόρεια Κύπρο, στο τουρκοκρατούμενο μέρος της Κύπρου, άνοιξε πρεσβεία, κάτι προξενείο, κάτι τέτοιο. Στη Λιβύη. Όχι στη Λιβύη, η Σερβία, στην Κύπρο. Άνοιξε η Σερβία στην Κύπρο, ναι. Ναι, 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 ναι. Και αναβάθμισε και ο κύριος Δένδιας την αντιπροσωπεία του Κωσόβου στην Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε για συνολικά γεγονότα εξωτερικής πολιτικής, αλλά λουμ. Ναι, αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο για την Ελλάδα. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Ναι. Γιατί, διότι η Ελλάδα, καταρχήν διαταράσσει τη σχέση της με τη Σερβία, της χαλάει τελείως. Ναι, αυτό. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Ελλάδα από το 1974 έχει μια πάγια σωστή πολιτική. Είναι κατά οποιασδήποτε αλλαγή συνόρων. Ναι, σωστά, σωστά. Πολύ σωστά το θέτεις. Ο Δένδιας λοιπόν αυτό το σπάει. Ναι. Δεν μας νοιάζει εμάς αυτό. Δεν. Αυτό όμως εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος, εφόσον δηλαδή αποδέχεται αλλαγή συνόρων, να επεκταθεί και στην Ελλάδα. Διότι τι θα γίνει η Σερβία, και γιατί να μην το κάνει δηλαδή, αναγνωρίσει τα κατεχόμενα της Κύπρου σαν κράτος. Νομίζω κάτι τέτοιο, με την κίνηση της αυτό έκανε η Σερβία. Ναι. Α, με την κίνηση που έκανε, αυτό ακριβώς έκανε. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Αντίπεινα. Ναι. Ακριβώς αυτό. Γιατί να μην το κάνει και η Ρωσία. Να μην αναγνωρίσει. Αυτή έχει τα δικά της βέβαια συμφέροντα, που δεν θέλει κάτι τέτοιο στην Κύπρο, αλλά θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο σαν αντίπεινα. Με την επίσκεψη του Δένδια στην Ουκρανία. Και αυτό επίσης που συζητάμε, και το δεύτερο μέρος αυτό που συζητάμε τώρα, των εθνικών θεμάτων, είναι αποδεικνύει ότι δεν έχουμε ως κράτος προτεκτοράτο, δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Αποδεικνύει ακόμη μια φορά
ότι δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Εφαρμόζουμε εξωτερική πολιτική υπαγορευόμενη ενδεχομένως σίγουρα από τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι φίλοι των Τούρκων και φανατικοί εχθροί της Ελλάδας. Διαχρονικά. Ναι. Και έρχονται τώρα να καλύψουν αυτή την κίνηση του Δένδια στο Κόσοβο οι διάφοροι αναλυτές και δημοσιογράφοι και δημοσιογραφούντες μάλλον. Ναι. Με το επιχείρημα ότι έτσι αντιστεκόμαστε στις επεκτατικές βλέψεις, ας πούμε, του, ξέρω εγώ, διαφόρων. Ναι. Δηλαδή αντιστεκόμαστε στις επεκτατικές βλέψεις διαφόρων και της Τουρκίας, μπαίνουμε δηλαδή σφήνα στην Τουρκία, μας λένε, που θέλει τα ίδια πράγματα, και το κάνουμε αυτό, λέω εγώ τώρα, ενδυναμώνοντας τον στρατηγικό σύμμαχο της Τουρκίας στην Αλβανία. Λοιπόν, δεν γίνεται το μαύρο άσπρο. Δεν γίνεται ημέρα νύχτα, ό,τι και να λένε. Οι ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτές οι δύο, ειδικά η δεύτερη με το Κόσοβο, είναι άκρος επικίνδυνη για την Ελλάδα. Πάντως διότι, διότι η Ελλάδα μπορούσε κάθε στιγμή, αν χρειαζόταν, να λέει όχι στην αλλαγή συνόρων. Ναι. Ούτε των ελληνικών, φυσικά ούτε των ελληνικών. Όταν όμως αυτό το καταρρύπτει, οποιοδήποτε μπορεί να της πει γιατί διαφωνείς με την αλλαγή συνόρων, εσύ... Μήπως το κάνει για να της το πει. Μήπως το κάνει για να της το πει, γιατί τόσο βλάκες δεν νομίζω να είναι. Να πούμε δηλαδή αυτό. Α, ναι, κατάλαβα. Ναι, είναι σαν αυτό που έλεγε. Σας έβαλα στα μνημόνια για να αγωνιστούμε να βγούμε. Πάντως σε αυτούς που μας υποδεικνύουν να δώσουμε λύσεις, εμείς, ακροατές μας λέει τώρα, δεν ξέρω, προφανώς διαφωνούνε και λέει να δώσουμε λύσεις. Όχι, μπορεί και να συμφωνούνε, αλλά λέει να δώσουμε λύσεις. Εμείς, εγώ και εσύ, Προκόπη, να δώσουμε λύσεις από την πρωινή Περίπολη. Εμείς απλά συζητάμε ελεύθερα αυτά που αντιλαμβανόμαστε, αν είναι αλήθεια ή όχι, αν είναι σοβαρά, αν αποδεικνύονται οι αναλύσεις μας. Και τα λέμε δημοσίως. Και να βάλει ο κόσμος ένα χεράκι να καταλάβει και να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, αν πιστεύει ότι έχουμε δίκιο. Τώρα από εκεί πέρα τι λύση να. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί να δίνουμε λύσεις. Από αυτή την εκπομπή. Ούτε γιατροί είμαστε, ούτε μηχανικοί. Από αυτή την εκπομπή έχουν υποθεί προτάσεις. Και μάλιστα πήρα την ευθύνη να τις πω εγώ. Για κατάργηση μνημονίων. Διαγραφή, ναι, αυτά τα έχουμε πει, αλλά αυτά δεν αυτά είναι που χρησιμοποιούνται από τους ξένους για την υποταγή της Ελλάδας και για να δημιουργούνται όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να υπάρξει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση ακολουθεί, εκτός από τις επιταγές της Γερμανίας οι οποίες αφορούν στην Τουρκία και στα οικονομικά ζητήματα, ακολουθεί και τις επιταγές των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ έχει δώσει του κόσμου τα πράγματα, έχει δώσει θησαυρούς ολόκληρους και σαν αντάλλαγμα έχει πάρει μόνο τη συνεχή της υποβάθμιση. Σωστά. Από παλιά γινόταν αυτό και τώρα συνεχίζει. Από παλιά γινόταν. Βεβαίως. Ναι. Και τώρα συνεχίζει. Και όποιος φίλος ακροατής ζητάει πρόταση για να, για θέμα, για ζήτημα να υπάρχει ισοτιμία, λέω να τον προσκαλέσεις εσύ αυτό να έρθει στην εκπομπή μας να πει και αυτό στην άποψή του. Εντάξει, ελεύθερα. Εντάξει, θεωρώ, εντάξει, είναι λίγο... Θα γίνει σχολιασμός φυσικά. Εντάξει, φυσικά. Τέλος πάντων. Γιατί κρίνετε ή να κρυθείτε. Σωστά, σωστά. Σωστά, το έχουμε περιλάβει στον τίτλο αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Πολύ σωστά το λες. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ καλά κάνουν οι ακροατές που ζητάνε μια τέτοια πρόταση. Πολύ καλά είπες και εσύ ότι δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός. Τι είμαστε εμείς, δηλαδή, είναι δυνατόν. Για να έχουμε τους σχεδιασμούς και τις πληροφορίες και τις σχέσεις που έχουν οι κομματικοί μηχανισμοί. Και δεν είναι μόνο αυτό, Προκόπη. Για να μιλάς ελεύθερα και να λες τη γνώμη σου τόσο ελεύθερα, έχει τίμημα και κόστος αυτό, εντάξει. Μιλάω για το Ιόνιον FM, για μας, για τους ανθρώπους εδώ κλπ. Έχει τίμημα και κόστος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή δημοσίως. Παρ' όλα αυτά, εγώ, ας πούμε, τώρα, χωρίς να σας ρωτήσω, τέλος αυθαίρετα, παίρνω την ευθύνη να πω ότι όποιος φίλος ακροατής έχει πρόταση, όχι κριτική, γιατί η κριτική είναι εύκολη. Και αφού ζητάει πρόταση, να πει και αυτό στη δική του πρόταση.
να του παραχωρηθεί ο μισός χρόνος της εκπομπής. Ναι. Δεν είναι πολύ, αλλά όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Να την αναπτύξει. Ναι. Και στον άλλο μισό χρόνο να. Έτσι κι αλλιώς τα προβλήματα είναι, πολύ, είναι φλέγοντα, τα οποία αφορούν την συνέχιση της χώρας μας ως ελεύθερο κράτος και ως να υπάρχει στο μέλλον, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει. Οπότε είναι τόσο πολύ σοβαρά τα θέματα που φυσικά και μία και δύο και δέκα και πενήντα και εκατό εκπομπές. Δεν είναι εκεί το θέμα. Βεβαίως, ακριβώς έτσι. Έτσι. Έτσι είναι. Η Ελλάδα λοιπόν με όλα αυτά τα πράγματα, όσον αφορά πάλι λίγο σήμερα εμένα στο θέμα των εμβολιασμών και είναι κάτω των περιοριστικών μέτρων, όχι των εμβολιασμών μόνο, είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει απομείνει με ένα πολιτικό σύστημα να κάνει ολομέτωπη επίθεση στον κόσμο. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, χωρίς καμία εξαίρεση, τα μέτρα έχουν ατονίσει. Το 90% δεν ισχύει πια. Ούτε μάσκες ισχύουν, ούτε απαγόρευση συνωστισμού, ούτε... Συγγνώμη, και ενώ τα λέμε όλα αυτά... Ναι, ενώ τα λέμε όλα αυτά, Προκόπη, τους μετανάστες και όλους αυτούς οι οποίοι μπαίνουν παράνομα και κυκλοφοράν παράνομα στη χώρα, ούτε χαρτιά έχουν ούτε τίποτα, οι οποίοι ενδεχομένως, αν είναι έτσι τα πράγματα με το πανδημία, τους αφορά και αφορά και εμάς. Αυτοί δηλαδή, γιατί είναι στο απειρόβλητο δηλαδή. Έχουν δηλώσει στελέχη της κυβέρνησης για αυτό το θέμα. Το έχουν λύσει. Τι είναι δηλαδή αυτό το πράγμα? Είναι, επειδή είναι νέοι, δεν κολλάνε και δεν μεταδίδουν. Τώρα θα μου πεις, γιατί τότε εδώ προγραμματίζουν εμβολιασμούς στα 17 χρόνια και ακόμα και στα 12 χρόνια, αφού οι νέοι δεν κολλάνε και δεν μεταδίδουν? Εδώ πιστεύω ότι οι Έλληνες και τα Ελληνόπουλα είναι γνωστό πως είναι μοιάσματα, είναι μολυσμένοι εγκαινετής. Λοιπόν, αυτές είναι παπαρδέλες. Αυτά είναι για να καλύψουν την πολιτική τους, η οποία όμως δεν καλύπτεται. Δηλαδή ο κόσμος αρχίζει και παίρνει χαμπάρι. Γιατί όσο προωθούσαν μέτρα, πώς να το πούμε τώρα, αρνητικής χρειάς, δηλαδή μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο, μην κυκλοφορείτε, μην πηγαίνετε, μη, και με την απειλή του προστίμου, ο κόσμος υποτάχθηκε σε αυτό. Τώρα όμως που παίρνουν οι πιέσεις σε ένα θετικό χαρακτήρα, κάντε τα εμβόλια, εδώ αντιστέκονται όλοι. Ναι, μα έχουν μειωμένα ραντεβού. Μετά το φιάσκο δηλαδή, οι απειλές τους πολίτες ήταν ένα φιάσκο ουσιαστικά. Απεδείχθη μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί ότι οι τελευταίες μέρες μειώνονται οι εμβολιασμοί. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Ναι. Σε αυτό το λαό που πήγε να ψηφίσει το δημοψήφισμα υπό αυτές τις συνθήκες που πήγε να ψηφίσει και έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, μα πρέπει να είσαι και άνους για να κάνεις αυτό το πράγμα. Άρα ο λόγος που το κάνεις δεν είναι αυτός που φαίνεται εκ πρώτης. Ο λόγος είναι ο διχασμός, ο χωρισμός των πολιτών για άλλους λόγους. Θα χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους στο μέλλον. Δεν ξέρω αν είναι άμεσο ή αργότερα, απότερο, δεν ξέρω. Έτσι. Άρα, επειδή χαρακτηρίζουν αυτή την απροθυμία του κόσμου για εμβολιασμούς σαν αντίσταση, αυτό είναι που τους έχει πανικοβάλει. Και αυτό είναι που τους σπρώχνει σε σπασμωδικές κινήσεις και ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Το πού θα καταλήξει αυτή η πολύ μεγαλύτερη πίεση, θα μας το δείξει ο καιρός. Μάλιστα. Προκόπη, νομίζω τα είπαμε για σήμερα όλα. Δεν αφήσαμε κάτι να πέσει κάτω. Δεν τα αφήνουμε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Είναι και Ιούλιος, ξέρεις. Τώρα είναι όλος ο χρόνος μπροστά μας. Έχουμε υποστεί όλη αυτή την ιστορία ως εκπομπή, λέω τώρα. Και την κούραση, η οποία ενίοτε είναι και αθρηστική, καταλαβαίνεις. Και είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Εγώ τουλάχιστον είμαι πιο χαλαρός τώρα τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Έτσι, αναμένω διακοπές. Τώρα, διακοπές που δεν ξέρω, γιατί είδες τώρα τι λένε εδώ. Για να κάνεις διακοπές πρέπει, δεν ξέρω τι άλλο να σου κάνουν. Εγώ είχα ένα ωραίο μπαλκόνι. Είναι το τέταρτο όροφο, έχει ωραία θέα, είναι μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, κάποιες ώρες το βλέπει και ο ήλιος για ηλιοθεραπεία. Ναι. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, πολύ ωραία. Σωστά, σωστά. Θα κατεβαίνω κάτω να βάζω μπροστά και τη μηχανή να την ακούω λίγο έτσι να δουλεύει. Και να λαδώνεις και την αλυσίδα, έτσι. Να λαδώνω και την αλυσίδα και ας μην προχωράει. Ας μην είναι ακίνητη να είναι, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, ωραία. Ας μην πάμε φέτος στα εξωτικά νησιά. Ναι, όχι, εντάξει, τώρα εγώ ήθελα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Πάντως όχι για να μας τρυπήσουν και όλα, και δεν ξέρουμε και πού θέλουν να μας τρυπήσουν για να πάμε διακοπές, ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, μεγάλοι ανθρώποι είμαστε. Γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Προκόπη, και για τη σημερινή μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας. Ιόνιον FM Stereo.